τιμή και δόξα στον Ινσαοράλτε. Να το! Να το! Πού να... Για μένα... Όποιος κάνει πρώτο σύνδεσμο Ινσαοράλτε, οικονόμησε. Μπλουζάκια Ινσαοράλτε! Εγώ θα βγάλω! Στα απομάνια έχω ένα φίλο, θα βγάλω 100 μπλουζάκια για Ισαουράλντε. Θα πουλήσω 8 ευρώ το καθένα. Και θα οικονομήσει από κάθε μπλουζάκι. 100 ευρώ για να πάω, μια τσαβέρνα να πάω. Ναι. Το κατάλαβε γρήγορα το νόημα ο τύπος, έτσι. Βέβαια, σου λέει, εδώ δέρνουμε. Εδώ δέρνουμε και γινόμαστε ήρωες. Να σου πω. Τιμή και δόξα. Εσύ περίμενε να βγάλει το Λούκα, ήθελε βασικά να το βγάλει το Λούκα, να βάλει το στόχο. Γιατί δεν μ' άρεσε ο Λούκα, δεν έκανε. Και φοβερά πράγματα. Έκανε ένα τάκλιν στο 94, κάτσε καλά. Ναι, εντάξει, εννοείται τώρα, ναι. Και αυτός ο Σαλίνο να πούμε ήδη στη έκανε το 91, γιατί... Εντάξει, κάτι έδειχνε στην κερκίδα. Τώρα στο Χαριλάου ξέρεις τι τους περιμένει. Ή κερδίζει ο Άρης ή διακόπτεται το μάτς. Και δεν έχει... Εκεί το Πούλμαν, η τελευταία τους μαγιά των Αριανών, σου λέει χαμένος για χαμένος. Ξέρεις τι μου λέει και ένας παππούς. Να μην υπολογίζεις κάποιο πόσο δυνατός είναι, αλλά στον καυγά πάνω τι έχει να χάσει. Τι έχει να χάσει ο Άρης απέναντι από τον ΠΑΟ. Τι έχει να χάσει. Τι έχει κανένα πρόεδρο που το γουστάρουνε. Άμα δεν κερδίσει ο Άρης, δεν λύγει το μάτς. Κατάλαβες. Σαν την ΑΕΚ. Α, μπράβο. Αυτό είναι. Μας έλεγε το σύστημα. Όταν μαλώνεις με κάποιον δεν μετράς τη δύναμή του. Να μετράς τι έχει να χάσει. Δύο τελευταίους.